Αλλαγή των ενεργειακών αλλά κυρίω και των γεωστρατηγικών ισορροπιών φέρνει το επιβεβαιωμένο δημοσιογραφικά ρωσικό ενδιαφέρον για τα υποαδειοδότηση θαλάσσια τεμάχια 6, 8 και 10 στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ τη εφημερίδα Σημερινή, μεγάλο μέρο τη προσοχή των ηθινόντων είναι στραμμένο και στη γεώτρηση που θα πραγματοποιήσει η Total στο οικόπεδο 11 τη Κυπριακή Δημοκρατία. Η διαρευνητική γεώτρηση έχει κλειδώσει για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, καθώ, όπω πληροφορείται η Σημερινή, ο γαλλικό κολοσσό έχει προχωρήσει όλε τι διαδικασίε και έχει εξασφαλίσει όλε τι απαραίτητε άδειε. Προεδρικό και Υπουργείο Ενέργεια αναμένουν με αγωνία και με το βλέμμα στραμμένο στη Ρωσία την ολοκλήρωση τη 22η Ιουλίου, δηλαδή τη διαδικασία κατάθεση προσφορών για τον τρίτο γύρο αδειοδοτήσεων θαλασσίων τεμαχίων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ίδιε πληροφορίε αναφέρουν ότι η πιθανή δυναμική εμπλοκή ρωσικών κολοσσών στα ενεργειακά δρόμενα του νησιού προφανώ θα αυξήσει τι προσδοκίε και θα εκτοξεύσει την πολιτική σημασία του τρίτου γύρου αδειοδοτήσεων. Πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Ενέργεια στο Σίγμα ήταν σαφέστατη προ αυτή την κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε προσφορέ από όλε τι χώρε και όλε τι εταιρείε. Φτάνει να έχουν τη τεχνογνωσία και τα εφόδια που χρειάζονται σε προπολογισμό και ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν με τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται. Ο Γιώργο Λακοτρίπη δεν επιβεβαιώνει τι δημοσιογραφικέ πληροφορίε, ούτε όμω τη διαψεύδει. Αντιλαμβανόμενο προφανώ ότι αυτέ εδράζονται σε πραγματικότητε και κυρίω αντανακλούν και τη θέση και την πρόθεση τη κυβέρνηση, η οποία θα κληθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων και στη βάση πολιτικών παραμέτρων να αναθέσει τα υποαδ